Καλημέρα σε όλους! Βρίσκεστε στο κανάλι της Κοζαλίας Creations, όπου θα βρείτε διάφορα σχέδια με βλόνες και βλονάκι. Εδώ μοιράζομαι μαζί σας τις δικές μου δημιουργίες, όπως και διάφορα πανέμορφα και εντυπωσιακά σχέδια πλεξίματος. Το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα μας στάσιλε το κατάστημα Πλεκτόραμα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μέρη Πενταφρονίμου, η οποία έχει κατάστημα στο Άστρος, αλλά κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε όλα τα στοιχεία της κυρίας Μέρης, όπως το τηλέφωνό της, το link του ηλεκτρονικού καταστήματος Πλεκτόραμα, καθώς και το link με το πλούσιο χρωματολόγιο του νήματος. Σήμερα θα πλέξουμε μια πασμίνα, η οποία εξαιτίας των συστατικών του νήματος μπορεί εύκολα να μεταραπεί σε ένα παρεό για θάλασσα. Εγώ σας δίνω καινούργιες ιδέες και οδηγίες βήμα-βήμα στο πλέξιμο, εσείς αποφασίζετε και πλέκετε. Το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα είναι της εταιρείας Καρτόπου 4 εποχές, στα 100 γραμμάρια είναι 360 μέτρα, είναι 50% βακερό, 50% ακριλικό, είναι πολύ ελαφρύ το νηματάκι, πολύ μαλακό και πολύ ευχάριστο συναφή. Στην ετικέτα διαβάζουμε ότι πλέκεται με βολονάκι νούμερο 2. Εμείς σήμερα θα το πλέξουμε με βολονάκι νούμερο 3, αλλά μου φαίνεται ότι μπορούμε εύκολα να το δουλέψουμε και με 4. Πλέκεται επίσης και με βολόνες 4 και 5. Η κυρία Μέρη Πενταφρονίμου που μας έστειλε το νήμα μου ανέφερε ότι τα πλεκτά από αυτό το νήμα τα πλένει στο πλυντήριο και δεν παθαίνουν τίποτα. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε το link με χρωματολόγιο του νήματος και μερικά πλεκτά που έχουν δημιουργηθεί με αυτό το υπέροχο νήματάκι. Και εμείς πάμε να πλέξουμε! Παίρνουμε το βολονάκι νούμερο 3. Και κάνουμε το πρώτο κόμπο μας. Τώρα πλέκουμε. 1, 2, 3. Βαστάμε εδώ στη τρίτη θυλά με τον δάχτυλο και πλέκουμε ξανά. 1, 2, 3. Ρίχνουμε. Και γυρνάμε εκεί που έχουμε το δάχτυλο. Βάζουμε μέσα, τραβάμε νήμα και κάνουμε εδώ μία φορά. Πλέκουμε πονταράκι δηλαδή. Γυρνάμε πίσω και πλέκουμε πονταράκι. Και δεύτερη φορά. Δημιουργείται και μία θηλιά εδώ. Ξανά. 1, 2, 3. Βαστάμε με το δαχτυλάκι και κάνουμε 1, 2, 3. Και ξανά κάνουμε τον ίδιο κόμπο. Εδώ. Βάζουμε το ποδαράκι. 1, 2, 3. Βαστάμε, 1, 2, 3, ρίχνουμε, γυρνάμε πίσω και κάνουμε τη θηλιά μας μία φορά και δεύτερη φορά. Και το κάνουμε μέχρι που θα δημιουργήσουμε ένα μάκρος που θα μας αρέσει. Αυτό θα είναι το φάρδος για το σάλι. 1, 2, 3, βαστάμε, 1, 2, 3, ρίχνουμε και πλέκουμε. 1, 2, 3, βαστάμε, 1, 2, 3, ρίχνουμε εδώ που βαστάγαμε, βάζουμε εδώ το βολονάκι. Τραβάμε και πλέκουμε. Συνεχίζουμε μέχρι το μάκρος που θέλουμε. 2, μέχρι 3. Τώρα έχω πλέξει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 τέτοια μπουμπούκια. Τώρα αυτή ήταν η πρώτη σειρά. Τόσο μας βγήκε.
θα κάνουμε άλλες 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ, για να σηκωθούμε, να γυρίσουμε, να ξεκινήσουμε να πλέκουμε δεύτερη σειρά. Κάναμε 6, ρίχνουμε και θα κάνουμε τώρα ένα κοχύλι, εδώ. Ρίξαμε, βάζουμε εδώ στη τρυπούλα που δημιουργήσαμε, πλέκουμε πάλι υπερυψωμένο πονταράκι, εδώ βγάλαμε, πλέκουμε μία φορά, πλέκουμε δεύτερη φορά και πλέκουμε τρίτη φορά. Και ξανά, 1, 2, 3 και το κολλάμε εδώ. Και το δένουμε. Δέσαμε πρώτη φορά. Ρίχνουμε και ξανά εδώ, σε αυτήν εδώ την τρυπούλα. Βγάζουμε, πλέκουμε, 1, 2, 3 και εδώ ξανά, 1, 2, 3 και το κολλάμε εδώ. Και έτσι θα κάνουμε 6 ποδαράκια εδώ. Ρίχνουμε, τραβάμε, πλέκουμε πρώτα τη μία, μετά δεύτερη και ξανά τρίτη. Εδώ. 1, 2, 3. Το δένουμε εδώ. Κάναμε 1, 2, 3 ποδαράκια. Θα κάνουμε και άλλα 3. Αυτό είναι 4ο ποδαράκι. Και το δένουμε εδώ. Ένα, δύο, τρία. Αυτό είναι 5ο ποδαράκι. Ρίχνουμε, βάζουμε, τραβάμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και αυτό εδώ είναι 6ο ποδαράκι. Κάναμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τώρα θα κάνουμε την πλέξη παφ. Ρίχνουμε, ισιώνουμε εδώ. Να το, από εδώ είναι. Βάζουμε εδώ στην επόμενη τρυπούλα και τραβάμε. Τραβήξαμε κάπου τόσο. Πόσο θα είναι στο δάχτυλο μικρό. Ξαναρίχνουμε. Τραβάμε δεύτερη φορά. Τα τεντώνουμε τώρα πλέον για να στρώσουν οι κλωστούλες εδώ. Ρίχνουμε. Τρίτη φορά. Ρίχνουμε. Τέταρτη φορά. Ρίχνουμε. Πέμπτη φορά. Τώρα εδώ τους έχουμε μαζέψει όλους. Παίρνουμε τη κλωστούλα εδώ και πλέκουμε. Και τώρα δένουμε όλα μαζί. Να το. Και μπρος και πίσω είναι το ίδιο. Ξανά. 1, 2, 3. Και τα δένουμε εδώ. Έγινε. Και ξανά επαναλαμβάνουμε αυτό εδώ το κοχύλι. Ρίχνουμε, ψάχνουμε πού είναι. Εδώ είναι η αποδοχή. Το βάλουμε εδώ. Ένα ποταράκι. 1, 2, 3. Και το δένουμε εδώ. Ρίχνουμε. Δεύτερο ποταράκι. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και το δένουμε εδώ. Ρίχνουμε. Βάζουμε εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και το δένουμε εδώ. 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Το δένουμε. 4 ποδαράκια. Ρίξαμε. Βγάζουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Το δένουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Θα κάνουμε και άλλο ένα έκτο. Ρίχνουμε. Τραβάμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
και κάναμε και το έκτο ποδαράκι. Έτοιμο το κοχύλι μας. Ρίχνουμε και πάμε να κάνουμε εδώ την πλέξη πάφ μας. Εισάγουμε εδώ το γαλονάκι, πιάνουμε νήμα, τραβάμε. Τόσο θέλουμε. Μην το τραβάτε πολύ μακρύ γιατί δεν στρώνει καλά. Δηλαδή σε τέτοιο ύψος κοκουτσάκι είναι ό,τι πρέπει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ένα, δύο, τρία. Και το δένουμε εδώ. Ξανά ρίξαμε εδώ. Και πάμε εδώ. Στην ουσία επαναλαμβάνουμε. Ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία. Κάνουμε τον επικό εδώ. Και δεύτερο ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία επικό. Τρίτο ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία. Τέταρτο ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία επικό. Πέμπτο. Ένα, δύο, τρία. Και έκτο. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Και πάμε ξανά. Ρίχνουμε. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πλέξη πάφ εδώ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Το τεντώνουμε καλά εδώ. Πέντε. Σε όποιον αρέσει, μπορεί να κάνει και έξι φορές. Αν θέλει έτσι πιο φουσκωτό το κουτσάκι εδώ. Εδώ τώρα κάναμε έξι φορές. Τα δένουμε. Τα πλέκουμε. Ένα, δύο, τρία. Και το δένουμε εδώ. Βλέπετε. Τώρα εδώ κάναμε έξι φορές. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη σειρά μέχρι το τέλος. Μέχρι εδώ όλο. Όλο αυτό θα το πλέξουμε με αυτή τη σειρά. Κοιτάξτε εδώ πόσο μας βγήκε. Τόσο. Και το πόσο χαριτωμένο είναι το σχέδιο. Από εδώ είναι τα κουτσάκια, από εδώ είναι βεντάλια. Εδώ μας έχει μείνει μια τελευταία ωρίτσα. Γι' αυτό εμείς βάλαμε την αποδοχή αυτή εδώ. Τη θηλά βάλαμε 21 για να ξεκινήσουμε εδώ με ένα βεντάλι και να τελειώσουμε εδώ. Με ένα βεντάλι. Πλησιάζομαι εμείς λοιπόν στο τέλος της σειράς. Να τα ρυθμίσουμε λίγο. Εδώ. Κάνουμε το κουτσάκι, ρίχνουμε και πάμε να κάνουμε τελευταία 6 πονταράκια. 1, 2, 3 και ξανά εδώ. Δεύτερο πονταράκι. 1, 2, 3. Τρίτο, ένα, δύο, τρία, το δένουμε. Τέταρτο, ένα, δύο, τρία. Πέμπτο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και πάμε τελευταίο, έκτο, εδώ. Ένα, δύο, τρία. Τελειώσαμε εμείς τη σειρά αυτήν εδώ. Καθίστε να το... Εδώ. Τώρα εδώ, στην άκρη-άκρη, θα βάλουμε ένα διακριτικό κουκουτσάκι. Ρίχνουμε και πάμε τελευταία θηλιά, εδώ. Ένα, δύο και τρία, εδώ. Ίσα-ίσα που να μας θυμίζει ότι εδώ είναι τελευταίο κουτσάκι μισό, οπότε στην επόμενη σειρά, στην πάνω σειρά,
θα βάλουμε και το μισό βεντάλι αργότερα. Ανεβαίνουμε, πρέπει να ανεβούμε σειρά. Ανεβαίνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα κάνουμε 10 αλυσίδες για να ανεβούμε εδώ. Γυρνάμε και πάμε να το κουμπώσουμε στη μέση. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήνουμε 2 εδώ και 2 εδώ και θα το κουμπώσουμε εδώ και εδώ. Εδώ. 1, 2 αφήνουμε και βάζουμε εδώ. 1, 2 και το κολλάμε εδώ. 1, 2, 3, βαστάμε με το δάχτυλο, 1, 2, 3 και το κολλάμε εδώ που βαστάγαμε. Εδώ. 1, 2, 1, 2, 3 και ξανά 1, 2 αφήνουμε και κολλάμε εδώ. 1, 2 και κολλάμε εδώ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά. 1, 2, 3. Βαστάμε. Πάμε. 1, 2, 3. Εδώ. Μια θηλιά. 1, 2, 3. Και αυτό. Εδώ. 1, 2 και εδώ. 1, 2, 3, βαστάμε, 1, 2, 3, ρίχνουμε, εδώ που βαστάμε, εδώ βάζουμε το βολανάκι μας και κάνουμε το ποντεράκι. 1, 2, 3 και κάνουμε 1, 2 και εδώ στο τρίτο το κολλάμε. 1, 2 και εδώ και επαναλαμβάνουμε. Μέχρι το τέλος της σειράς. Πλησιάζουμε εμείς μέχρι την άλλη άκρη. Πλέξαμε από εδώ, από το χ 1-2-3, από το ράκι 1-2-3. Το κολλάμε εδώ, στη μέση, μία φορά. 1-2. Κολλάμε εδώ, δεύτερη φορά. Και πάμε 1-2-3. Και ρίχνουμε 1-2, εδώ. Και θα το πιάσουμε τώρα από εδώ. Μία, δύο, τρεις. Εδώ. Κάναμε και την δεύτερη σειρά. Ξαναγυρνάμε. Και λέμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα. Κάναμε δέκα. Ρίχνουμε και τώρα εδώ. Θα βάλουμε την πλέξη παφ εδώ, το κουτσάκι μας. Έτσι. Τραβάμε, ρίχνουμε μία φορά, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Μπορούμε να βάλουμε και την έκτη, για να βγει έτσι πιο φωσκωτή. Εδώ. Και τα δένουμε. Να το μας. Έγινε το πρώτο κουτσάκι. Τώρα εδώ θα βάλουμε το κοχυλάκι μας εδώ, το βεντάλι μας. Βάζουμε εδώ, ρίχνουμε, βάζουμε και πάμε να κάνουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ρίχνουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Εδώ ρίχνουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και ξανά. 1, 2, 3. Και εδώ. 1, 2, 3, 4. Ποντεράκια κάναμε. Θα κάνουμε πέμπτο. 1, 2, 3. Και έκτο. 1, 2, 3. Το δένουμε εδώ το επικό μας.
Ρίχνουμε και πάμε εδώ. Τώρα θα πλέξουμε το κουτσάκι μας. Πλέξει παφ 1, 2, 3, 4, 5. Ό,τι θέλετε κάνετε. Κάνετε 5 ή κάνετε 6. Αυτό εδώ είναι με 6. Εδώ είναι με 5. 1, 2, 3, για να μπει πικό πάνω εδώ, σε αυτήν εδώ την κλωστούλα. Βάζουμε. Να το. Και πάμε ξανά να πλέξουμε το κοχυλάκι μας, τη φεντάλια μας. 1, 2, 3. Δεύτερο. 1, 2, 3. Τρίτο, 1, 2, 3, το πικό μας. Τέταρτο, πικό. Πέμπτο, πικό. Και το τελευταίο, το έκτο. 1, 2, 3. 3. Εδώ. Και πάμε ξαναρίχνουμε και εδώ πάνω στην κοχύλη θα μπει κουτσάκι μας. 1, 2, 3, 4, 5. Το μόνο που εδώ θέλουμε λίγο να το εντώνουμε για να βγουν το ίδιο μάκρος εδώ τα νηματάκια. Θα δένουμε, όχι πολύ σφιχτά, γιατί άμα σφίξουμε πολύ, θα χαλάσουν εδώ το κουτσάκι μας που σφίξαμε εμείς τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πάμε εδώ, χαλαρά. Να το, βλέπετε πόσο φουντωτό είναι. Ένα, δύο, τρία. Και συνεχίζουμε με αυτή τη σειρά μέχρι το τέλος της σειράς. Αυτό θα είναι το σχέδιό μας. Εδώ θέλω να σας πω το σχέδιο αυτό το σκέφτηκα εγώ. Πώς σκέφτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Στο ίντερνετ βρήκα ένα τρυπητό, πολύ ωραίο καλοκαιρινό διχτυωθό σχέδιο. Ξεκίνησα να το φτιάχνω. Και στην πορεία δεν μου έδειξε έτσι μια μορφιά που ήταν ζωγραφισμένη στο χαρτί. Οπότε καθόμουν, παιδευόμουν. Κρίμα που το ξύλωσα, τσαντίστηκα το ξύλωσα, 4 έχουμε μέχρι τώρα. Και λέω να το αλλάξω. Εκεί λέω να βάλω κοχύλι. Και από εκεί λέω που ήταν έτσι σαν φιλαράκι, έβαλα πλέξι παφ. Και βγήκε πάρα πολύ ωραία. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ. Είναι ένα ανοιξιάτικο. Και το χρωματάκι του νήματος και το σχέδιο. Χαλαρά. Να το. 1, 2, 3. Και το βάζουμε και εδώ. Έτσι. Και είπα, εφόσον μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το σχέδιο, θα το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε όμως τώρα να πλέξουμε μέχρι τέλους της σειράς. Φτάσαμε εδώ στο τελευταίο μπουμπούκι μας. Εδώ θα βάλουμε τώρα να προσέχουμε, εφόσον εδώ είχαμε εμείς το μισό μπουμπούκι, εδώ θα βάλουμε το μισό κουχύλι. Ρίχνουμε και πάμε να υπολογίσουμε 1, 2, 3 και θα βάλουμε στο τρίτο. 1, 2, στο τρίτο. Εδώ. 1, 2, 3. Εδώ. Δύο. 1, 2, 3.
χτυπάμε και την τρίτη φορά εδώ. Και πλέον δεν κάνουμε πικό στην τρίτη φορά. Αυτό εδώ θα είναι η άκρη μας. Και ξανά γυρνάμε εδώ. Θα κάνουμε την πρώτη σειρά. Αυτή εδώ θα κάνουμε. Όπως καταλάβατε, το σχέδιο αποτελείται από δύο σειρές. Την πρώτη σειρά κάνουμε τη βάση που να βάλουμε μετά στην δεύτερη σειρά τα κοχύλια μας και τα παφ μας. Εδώ θέλουμε να σηκωθούμε. 1, 2. Θα βάλουμε και 3. Και θα το κολλήσουμε εδώ. Αυτή εδώ είναι η αποδοχή για την επόμενη σειρά που θα έχει το μισό παφ εδώ. Και πάμε πλέον τη σειρά που τη ξέρουμε, την πρώτη σειρά που τη κάναμε. 1, 2, 3, βαστάμε, 1, 2, 3, εδώ. Κολλάμε, εδώ, να το. Και εδώ με ένα ποντεράκι, 1, 2, 3, και πάμε, 1, 2, και εδώ. Το κολλάμε. 1, 2, εδώ. 1, 2, 3, βαστάμε, 1, 2, 3, ρίχνουμε, γυρνάμε πίσω, πλέκουμε το ποδεράκι μας, 1, 2, 3 και πηγαίνουμε και κολλάμε εδώ. 1, στη μέση, 1, 2 και ξανά εδώ, στη μέση. Και κανονικά συνεχίζουμε μέχρι εδώ. Εδώ πλησιάζουμε τώρα. Μέχρι την άλλη άκρη, 1, 2 και εδώ δένουμε 1, 2, 3. Βλέπετε, εδώ εμείς είχαμε ολόκληρο το κοχύλι. Πρέπει να βάλουμε και εδώ αποδοχή για να βάλουμε ολόκληρο το κοχύλι. 1, 2, 3, 1, 2, 3, να μην μπερδευόμαστε εδώ, γιατί μπορούμε εύκολα να μπερδευτούμε, ναι. Πονταράκι είπαμε, πονταράκι, εδώ, για να μπει κοχυλάκι μας, εδώ, 1, 2, 3 και 1, 2, εδώ οπωσδήποτε, κάπου εδώ, 1, 2, 3, αν δεν βάλουμε στο τέταρτο. Εδώ. Και εδώ θα μπει το κοχυλάκι μας. Αυτό εδώ. Έτσι καθόμαστε και ρυθμίζουμε. Να ξέρουμε, εδώ ήταν κοχύλι, εδώ θα είναι κουκούτσι και οπότε το επόμενο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο κοχυλάκι. Γιατί άμα το φάμε από εδώ, δεν προσέχουμε, εδώ βλέπετε που κάναμε μισό. Άμα το φάμε και εδώ μισό, μετά θα μας στραβώσει και θα έχουμε να ξυλώνουμε. Έτσι. Και γυρνάμε. Και συνεχίζουμε με αυτό ακριβώς το ρυθμό. Εδώ τώρα θα κάνουμε τα κοχυλάκια μας. 1, 2, 3. Και συνεχίζουμε το πλέξιμο με αυτό το ρυθμό. Εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Και βάζουμε εδώ ένα, πολύ εύκολα, τόσο. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Άντε, να βάλουμε και έκτο, εδώ. Να είναι πιο φωτοτό. Έτσι.
Να το κάναμε το τελευταίο μπουκι μας, το κοκκυλάκι μας και ξανά είμαστε εδώ στην αρχή. Να το, εδώ. Και εδώ θα κάνουμε ένα ψεύτο κουκουτσάκι. Ένα, δύο, τρία, ό,τι κάναμε εδώ. Το κλείνουμε και συνεχίζουμε. Εδώ δεν κάνουμε κουκουτσάκι και εδώ πλέξαμε εμείς 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Να τα κοίτα, επιστρέφουμε εδώ. Α, αυτό ήταν. Και θα κάνουμε συνέχεια αυτή εδώ τη σειρά του σχεδίου. Εδώ θα βάλουμε τώρα βάση με τις αποδοχές που θα μπουν τα κοχυλάκια μας. Και που θα μπουν εδώ τα κουτσάκια μας. Και συνεχίζουμε έτσι. Εγώ θα πάω να πλέξω, θα πλέξετε κι εσείς και ξαναλέμε. Κάπως έτσι φαίνεται ολοκληρωμένο το σχέδιο. Εδώ. Πλέξαμε εμείς τελευταία σειρά. Πάμε να το μετρήσουμε κιόλας, να δούμε πόσο είναι. Λοιπόν, στο φάρδος μας βγήκε... Εδώ ξεκινάμε. Μας βγήκε 60 εκατοστά. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ είναι 1,5 μέτρο. 1,49. Και έχουμε επιπλέον και 10 εκατοστά. 1,60. Όλη αυτή εδώ η μορφιά είναι στο μάκρος 1,60. Τώρα, μπορείτε εσείς να βάλετε διάφορα κρόσια. Ή εδώ, ή εδώ, σε όλο το μάκρος, ή εδώ στο φάρδος. Εμένα μου αρέσει και εφόσον είναι καλοκαιρινό σαν πασμίνα, σαλάκι, μπορούμε επίσης να το πάμε για παραλία με αυτό εδώ, σαν παρεό. Πείτε ότι εδώ είναι το τελευταίο κομματάκι, εδώ, τη βεντάλια μας. Οπότε εδώ είμαστε γωνία και συνεχίζουμε και πλέκουμε, ολοκληρώνουμε το κοχυλάκι μας. Όσο πάει, αρκεί να στρίψει, να γυρίσει λίγο και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, γύρισε. Να το. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όχι, θα βάλουμε και άλλα 2. Να πάει τουλάχιστον 8. Θα βάλουμε 7. Και θα βάλουμε και τον 8. Ωραία. Να το. Ωραία, μέχρι εδώ φτάσαμε. Τώρα, για να ξανακάνουμε πάλι από εδώ το ίδιο το κοχύλι, εδώ, θα το κολλήσουμε. Εδώ κάπου, στη μέση. Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσουν κόμπι Σολομών. Μπορούμε εδώ, εφόσον το δέσουμε, έχουμε ακόμα αυτό εδώ το κοινό. Μπορούμε να τραβήξουμε το κόμπο Σολομών, εδώ. Εδώ, να το δέσουμε, το δέ, έτσι πως τραβάμε, τραβήξαμε, στο μάκρος που θέλουμε. Το κρατάμε με τα δάχτυλα, περνάμε μία φορά, το πλέκουμε εδώ και βάζουμε εδώ βελονάκι και το στεριώνουμε, το ασφαλίζουμε. 1, 2, 3. Ρίχνουμε 2 φορές εδώ
και ξαναβάζουμε εδώ και κάνουμε ποδαράκι. Ολοκληρωμένα διπλά ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, ξαναρίχνουμε άλλες δύο φορές, εδώ ξανά. Δεύτερο ποδαράκι, ξαναρίχνουμε άλλες δύο φορές, εδώ. Ένα, δύο, τρίτο, άλλες δύο φορές. Ένα, δύο, τέταρτο, άλλες δύο φορές. Ένα, δύο, έτσι. Και τώρα θα έχουμε ένα κουτσάκι με διπλά ποδαράκια. Τώρα το κλείνουμε εδώ και το δένουμε εδώ. Από εκεί που ξεκινήσαμε το κουτσάκι μας. Να το, το δέσαμε. Και το ασφαλίσαμε εδώ. Ξανατραβάμε πάλι το κόμπο Σολομών, να είναι περίπου ίσιο με το προηγούμενο. Το πλέκουμε, γυρνάμε πίσω και πλέκουμε και από εδώ. Και το δένουμε όπου θέλουμε. Θέλουμε εδώ να το βάλουμε, θα το βάλουμε εδώ. Και θα έχει ένα τέτοιο κουκουτσάκι που θα πάει στον αέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα κάνει εντύπωση. Μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο. Κάτσε να το στεριώσουμε το καλά. Ή εδώ. Ή εδώ. Καλύψουμε. Και ξανά κάνουμε εδώ. Κόμπο Σολομών. Το πλέκουμε. Περνάμε από εδώ. Πλέκουμε και πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο. Βάζουμε εδώ και πλέκουμε. Ένα, δύο. Ξαναρίχνουμε δύο φορές ξανά στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο. Το αφήνουμε. Ρίχνουμε δύο φορές. Να το. Είναι τώρα τρίτο διπλό ποδαράκι. Τέταρτο. Και πέμπτο. Τα κλείνουμε εδώ. Γυρνάμε από τούτη μεριά, γιατί από εδώ είναι καλή η πλευρά. Από εδώ γυρίσουμε, φαίνεται ότι είναι ανάποδη. Οπότε, να είμαστε από την καλή πλευρά, γυρνάμε εδώ και το δένουμε εδώ. Να το, το περνάμε. Το ασφαλίζουμε και τραβάμε ξανά το κόμπο Σολομών. Εδώ. Είναι στο ίδιο μάκρος. Και το ασφαλίσουμε εδώ. Πριν ξεκινήσει το κοχύλι μας. Και έχουμε εμείς δύο τέτοια παιχνιδάκια πολύ χαριτωμένα να κρέμονται. Ωραία. Ξανασφαλίζουμε άλλη μια φορά εδώ και ξεκινάμε και συνεχίζουμε εδώ το μισό κοχυλάκι. Θα το συνεχίσουμε, θα το ανοίξουμε και θα το κλείσουμε εδώ. Εδώ ρίχνουμε και πάμε εδώ. Συνεχίζουμε κανονικά το κοχύλι μας. Για να μπορέσει να γυρίσει. Θα κάνουμε και άλλο λιγάκι.
Νάτα. Πόσο είναι συνολικά τα τρία που υπήρχαν και τώρα βάλαμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ας βάλουμε και άλλο ένα έκτο. Γιατί είναι στο πλάι και πρέπει κανονικά να ανοίξει. Ωραία. Τώρα είναι συνολικά 6. Και το κολλάμε όπου φτάνει, όπου πάει. Μέχρι εδώ, εδώ το κολλάμε. Εδώ και μετά το ασφαλίζουμε. Εδώ. Και ξανά τραβάμε εδώ το κόμπο σολομών μας. Το πλέκουμε, από εδώ το γυρνάμε, το ασφαλίζουμε και κάνουμε ένα, δύο, τρία και το περνάμε εδώ. Και ξεκινάμε τα διπλά πονταράκια μας, όχι διπλό πονταράκι. Διπλό, ένα, δύο, διπλό πονταράκι εδώ και πάμε, ένα, δύο, περιμένει. Διπλό ποδαράκι, ξανά. Ένα, δύο. Περιμένει. Δύο φορές ρίχνουμε. Ένα, δύο. Οπ, οπ, να το. Εδώ τώρα τρία ποδαράκια έχουμε. Ένα, δύο. Κάνουμε και τέταρτο ποδαράκι. Και κάνουμε και πέμπτο ποδαράκι. Εδώ. Τα κλείνουμε, το περνάμε από εδώ και το κλείνουμε. Να το. Και το ασφαλίζουμε. Αυτό ήταν. Τραβάμε. Να το, ίδιο ύψος. Εδώ μία και μία εδώ. Το δένουμε κάπου στη μέση. Θέλουμε να το δέσουμε εδώ, το δένουμε εδώ. Θέλουμε να το βάλουμε εδώ πριν συνεχίσουμε το κοχύλι μας, το βάζουμε εδώ. Εσείς αποφασίζετε πόσες φορές εδώ πρέπει να κάνετε τα μπουμπούκια σας. Και επειδή μου αρέσουν εμένα τα μπουμπουκάκια, να πείτε ότι είναι πέδεμα, αλλά είναι ομορφιά. Εδώ, ξανά κόμπο σολομών. Πλέκουμε, δένουμε. Ένα, δύο, τρία. Μία, δύο, εδώ κλωστούλες. Ένα ποδαράκι. Δύο φορές ρίχνουμε. Δεύτερο ποδαράκι ρίχνουμε δύο φορές. Τρίτο, τέταρτο και πέμπτο και τα κλείνουμε εδώ. Να το. Ένα, εδώ στο πλάι, ασφαλίσουμε και το δένουμε εδώ πριν ξεκινήσουμε το κοχύλι μας. Μία, δύο. Και τώρα μπορούμε να ξανακάνουμε πάλι εδώ ή τα πέντε ή τα έξι ποταράκια, όσο θέλετε εσείς, για να μπορέσει να γυρίσει το κοχυλάκι εδώ. Και θα έχουμε εμείς μια τέτοια όμορφη ακρούλα. Εδώ. Δεν είναι φανταστικό? Δεν είναι πανέμορφο? Και κάπως έτσι φαίνεται το σάλι μας. Εδώ σας έχω κάνει λίγο μακρινό πλάνο, βέβαια όσο μπορώ, γιατί δεν με αφήνει και φωτισμός πολύ στις διαστάσεις που το είδαμε. Και εδώ πάμε να το δούμε πιο κοντά. Λοιπόν, εδώ είναι το μάκρος. Όλο το μάκρος. Και από τούτη πλευρά έχω κάνει τέτοιο σχέδιο και από αυτήν εδώ την πλευρά. Να το. Τόσο ενδιαφέρον. Εδώ όσο έβλεπα
να το φαίνεται. Το μισό, το κοχύλι αυτό εδώ, έχω προσθέσει από πάνω ολοκληρωμένο κοχύλι. Και δεν έχει κάποιο κανόνα, δηλαδή εδώ υπολογίζετε και αποφασίζετε μόνοι σας. Εδώ έχω βάλει ένα, 2, 3, 4, 5, 6 ποδαράκια. Κάπου αλλού μπορεί να υπάρχουν οι 7 ή 8 ποδαράκια. Τώρα, αυτό εδώ είναι μάκρος, είπαμε. Αυτό εδώ είναι το φάρδος μας. Και από εδώ ξεκινάγαμε εμείς. Εδώ. Εδώ ξεκινάγαμε. Εδώ είναι φάρδος. Εδώ πάνω στο μπουμπούκι μας, στο σχέδιο με την πλέξη παφ, έχω βάλει κοχύλι. Και εδώ διάμεσα έχω βάλει 2 τέτοια κρόσια. Κάπου μπορεί να έχω βάλει ένα. Και σε αυτόν, να, εδώ έχω βάλει ένα. Ή μήπως είναι κάπου, όχι, εμπλεγμένο. Εδώ έχω βάλει 3. Όσο θέλετε βάζετε εσείς. Βέβαια μπορείτε να βάλετε κανονικά κρόσια, να μην κάθεστε να παιδεύεστε. Γιατί και αυτά εδώ, ασχέτως που μου πήρε μια κούκλα ολόκληρη, συνολικά ξόδεψα 4 κούκλες. Εδώ μου πήρε κούκλα ολόκληρη. Να το πάω γύρω γύρω, αλλά άξιζε το κόπο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης αυτό εδώ, επειδή είναι πολύ ελαφρύ και είναι πλεκτό μισό βακερό, μισό αγγλικό, μπορούμε να το βάλουμε και σαν παρεό στη θάλασσα. Και να βγούμε από τη θάλασσα να κρυφτούμε με αυτό. Απορροφάει πολύ ωραία αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό το νηματάκι. Και ταιριάζει πολύ και με την πλέξη. Αυτή εδώ. Πολύ ενδιαφέρον λύκια. Στο τέλος του βίντεο θα σας βάλω εγώ τις φωτογραφίες. Ελπίζω να δεν ξέχασα τίποτα, τα είπα όλα. Αν σας άρεσε και είστε καινούριο στο κανάλι μας, γραφτείτε, θα περάσουν ωραία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like ή ψηφίστε από κάτω. Γράψτε σχόλια, εμείς τελειώσαμε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι καλές βραδιές, καλές δημιουργίες και ό,τι καλύτερο.